Εμπλοκή παρουσιάστηκε στην άγκυρα του πλοίου Aqua Blue σήμερα το πρωί, λίγο πριν το πλοίο αναχωρήσει από το λιμάνι τη Μίρινα προς την Καβάλα. Έτσι, τελικά το πλοίο, αντί για τις δύο ταξιμερώματα αναχώρησε στις 6:10 το πρωί. Τουλάχιστον με προβληματισμό αντιμετωπίζει ο τουριστικό τομέα του νησιού το πρόβλημα το οποίο προέκυψε με τι πτήσει Τσάρτερ από Σουηδία. Την περασμένη Κυριακή, ημέρα αφήξεων και αναχωρήσεων Σκανδιναβών τουριστών, η πτήση Τσάρτερ έφτασε στη λίμνο κενή επιβατών. Ουσιαστικά ήρθε στο νησί για να παραλάβει μόνο του τουρίστε τη προηγούμενη εβδομάδα, μέσα στο πλαίσιο τη μαραθώνια προσπάθεια που καταβάλλεται για την επιστροφή χιλιάδων Σκανδιναβών τουριστών στι αιστείε του, που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Παρασκευή 8 Ιουλίου. Το πρόβλημα που προέκυψε και αφορά τον εγκλωβισμό των Σκανδιναβών σε προορισμού στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, οφείλεται στην απεργία που κήρυξαν πιλότοι τη εταιρεία Σκανδιναβικέ Αερογραμμέ, οι οποίε κατέθεσαν αίτηση πτώχευση στι ΗΠΑ πριν από λίγε ημέρε και από εκείνη τη στιγμή ακυρώνονται οι πτήσει η μία μετά την άλλη, αφού ταυτοχρόνω κατέρευσαν και οι συνομιλίε με του πιλότου για μια νέα συλλογική σύμβαση εργασία. Τελικά οι πιλότοι συμφώνησαν να πετάξουν άδεια αεροπλάνα σε προορισμού με τσάρτερ πτήσει για να επαναπατρίσουν πελάτες που ταξίδεψαν πριν από την έναρξη της απεργίας τους. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ μόλις ένα μήνα πριν εγκαινιάστηκε στη Λίμνο το δεύτερο αθλητικό ξενοδοχείο στην Ελλάδα, το Πόρτο Παλά, το οποίο είχε κλείσει συμφωνία με το Απόλο, το μεγαλύτερο τουριστικό πρακτόριο της Σκανδιναβίας, ώστε να φτάνουν κάθε εβδομάδα στη Λίμνο δεκάδες Σκανδιναβοί τουρίστες. Φιδωλοί είναι και οι άνθρωποι του Απόλο με τους οποίου επικοινωνήσαμε. Το πρόβλημα θα λυθεί. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως πότε υπογραμμίζουν από την πλευρά τους, πράγμα που δεν ακούγεται και ιδιαίτερα καθησυχαστικό.